πρώτες πανελλήνιες νίκες στα 2.000 μέτρα. Αθλήτρια του Στίβου, του Γυμναστικού Συλλόγου Ρεβενών. Ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου και έπαρση σημαίας. Ρωσίας και έπαρση σημαίας. Του Δήμου Ρεβενών, κυρίου Ανδρέα Τόσκα. Κύριε εκπρόσωπε της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, κύριε εκπρόσωπε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, φίλες και φίλοι, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ρεβενών, κύριο Δημοσθένη Κουτσίδη, ο οποίος στις υποθέσεις του Δήμου βρίσκεται εκπρόσωπε Ρεβενών, έχω την τιμή να καλωσορίζω σήμερα στην πόλη μας την ιερή και άσβεστη στους αιώνες φλόγα της αρχαίας Ολυμπίας. Τη φλόγα της ελπίδας και της ευγενούς άμυλας. Υποδεχόμαστε όλοι μας με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό αυτό το πανανθρώπινο σύμβολο της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών. Σε αυτή τη μικρή αλλά περήφανη γωνιά της ελληνικής γης, στην αρχαίγονη κοιτίδα των Μακεδόνων προγόνων μας, στην οποία παραμένουν αναλύωτες στο πέρασμα του χρόνου οι αξίες του πολιτισμού και αθλητισμού. Η φλόγα που άναψε την προηγούμενη Κυριακή στην αρχαία Ολυμπία από τις ακτίνες του ήλιου, στο μεγάλο της ταξίδι προς το Σότσι της Ρωσίας που θα φιλοξενήσει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014, γίνεται λαμπερή ακτίνα φωτός, που ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων και μεταφέρει στα πέρατα του κόσμου το μήνυμα της Ολυμπιακής ιδέας και του ελληνικού πολιτισμού. Ένα μήνυμα που παραμένει πάντα επίκαιρο όσα χρόνια και αν περάσουν. Το F αγωνίζεστε. Φίλες και φίλοι, η Ολυμπιακή φλόγα βρίσκεται σήμερα στα Γρεβενά. Σε έναν τόπο ευλογημένο από τη φύση. Σε έναν τόπο με πλούσια ιστορία και παράδοση. Όπου με σεβασμό στο περιβάλλον, στις φυσικές ομορφιές, στην πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το όραμά μας για την ανάπτυξή του με στοχευμένες ενέργειες, μεγάλα έργα και καινοτόμες δράσεις. Αυτό το όραμα ας φωτίσει σήμερα η ιερή φλόγα στην πόλη μας. Οι ακτίνες της ας αγκαλιάσουν όλο το Δήμο Ρεβενών, φεύγοντας από τη μια άκρη του στην άλλη. Και ας γίνουν ένα με τους ανθρώπους του. Ας γίνουν ένα με το κατάλευκο του χιονιού της Βασιλίτσας, στο ομορφότερο της Ελλάδας χιονοδρόμιο.
Ας γίνουν ένα με τις εναλλαγές των χρωμάτων της ζεστής κοιλάδας, της Βάλια Κάλτα. Ας γίνουν ένα με τα κρυστάλλινα νερά του Βενέτικου. Αυτό πίστευε άλλωστε και ο μεγάλος μας Κωστής Παλαμάς, υμνώντας το πνεύμα το αρχαίο και αθάνατο του Ολυμπισμού. Κάμπι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός, μας είπε. Φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Δημάρχου και όλων των δημοτών μας, εύχομαι να είναι καλοτάξιδος ο μακρύς δρόμος της Ολυμπιακής Φλόγας. Και στη Ρωσία, τη φίλη χώρα με τη μεγάλη παράδοση στη λογοτεχνία, τις τέχνες και τον αθλητισμό. Ευχόμαστε κι εμείς ολόψυχα μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες καλή επιτυχία στη διοργάνωση των αγώνων. Αξιότιμοι επίσημοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, οι αρχαίοι ήξεραν ότι η ειρήνη είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά της ανθρωπότητας. Και αυτό το μήνυμα είναι το μήνυμα των Ολυμπιακών αγώνων της Ολυμπιακής παράδοσης. Ένα άλλο μήνυμα σε προσωπικό επίπεδο είναι ότι το Ολυμπιακό πνεύμα εναρμονίζει την ψυχή και το σώμα. Αυτό το μήνυμα τώρα μεταβιβάζουν οι λαμπαδιδρόμοι, οι οποίοι δημιουργούν μια ζωντανή ανθρώπινη αλυσίδα, ενώνοντας την αρχαιότητα με την σύγχρονη εποχή, τον μύθο με την πραγματικότητα, ενώνοντας τους λαούς, ενώνοντας την Ελλάδα με την Ρωσία. Σε λίγο, στις 6 Οκτωβρίου, αυτή η φλόγα, το δώρο του ηλίου από το λίκνο του Ολυμπιακού Πνεύματος από την Ελλάδα θα φτάσει στη Μόσχα. Από εκεί οι λαμπαδιδρόμοι, διανύοντας 65.000 χιλιόμετρα, θα μεταφέρουν αυτό το φως, ιερό φως και ταυτόχρονα το φως των καρδιών σας σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το φως αυτό θα φτάσει και στον Βόρειο Πόλο, θα λάμψει και από το διάστημα. Η άφηξη της φλόγας στην πόλη Σότσι θα σηματοδοτεί την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αγώνες θα διαρκέσουν από τις 7 Φεβρουαρίου μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του 2014 και όλες εκείνες τις μέρες ολόκληρη ανθρωπότητα παρακολουθώντας τις αγώνες θα βλέπει με δέος αυτό το φως. Η Ολυμπιακή μας δάδα συμβολίζει την ακατανίκητη δύναμη της ζωής. Συμβολίζει την αναβίωση, διότι συμβολίζει το φτερό του φοίνικα, ο οποίος αναγεννήθηκε από τις στάχτες, όπως αναγεννήθηκαν και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και είναι αξιοθαύμαστο πως ο φίλος ελληνικός λαός διατηρεί ζωντανή την λαμπερή Ολυμπιακή παράδοση, πως μεταβιβάζει σε άλλα έθνη, σε νέες γενιές στον πλανήτη, το ευεργετικό Ολυμπιακό πνεύμα. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που ήρθατε για να πάρετε μέρος στην τελετή αυτή, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Ολυμπιακή παράδοση. Σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί εκπρόσωποι των αρχών των γραβενών, γραβενιώτησες και γραβενιώτες, φέρνουμε την Ολυμπιακή φλόγα στην πατρίδα σας μαζί με όλα τα ιδανικά και τα σύμβολα που κουβαλάει μαζί της, τις πανανθρώπινες αξίες που θα μεταφέρει σε όλο τον κόσμο ειρήνη, φιλία, συναδέλφωση. Εμείς όμως σήμερα εδώ σαν Ολυμπιακή Επιτροπή πήραμε τις δικές σας αξίες, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά με την ελληνική σημαία στο χέρι. Νιώσαμε ένα ρίγος, κάτι που το έχει μεγάλη ανάγκη ο σημερινός τόπος, κάτι που το έχει ανάγκη η Ελλάδα μας σήμερα στις δύσκολες στιγμές που περνάει. Βλέπουμε λοιπόν νέα παιδιά να έχουν διδαχθεί αυτές τις αξίες του Ολυμπιακού Πνεύματος, του Ολυμπιακού Ιδιώδους. Να συγχαρώ τους δασκάλους τους, να συγχαρώ τους γονείς τους. Έχετε την μεγάλη τύχη να έχετε το ομορφότερο χειροδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, το χειροδρομικό της Βασιλίτσας.
Όταν το 1991 ο τότε βουλευτής σας Νίκος Τζίρος μας κάλεσε σε μια σύσκεψη και μας ανέφερε τα οράματά του για το χιονοδρομικό και για την περιοχή, όλοι αγκαλιάσαμε ζεστά την ιδέα του και βοηθήσαμε ώστε να υλοποιηθεί αυτό το χιονοδρομικό κέντρο, η Πολιτεία, η Ολυμπιακή Επιτροπή, η τοπική κοινωνία, ο τότε νομάρχης. Αποδείχτηκε ότι το όραμα του κυρίου Τζίρου τότε ήταν όμορφο και πραγματοποιήσιμο. Και αποδείχθηκε ότι η ανάπτυξη που ήρθε στα Γρεβενά μέσα από το χιονοδρομικό κέντρο ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό το χιονοδρομικό κέντρο είναι στολίδι για την περιοχή. Άλλωστε, γι' αυτό και το έχουμε χαρακτηρίσει εθνικό χιονοδρομικό κέντρο. Είναι υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και είναι το τελευταίο που θα πάψει ποτέ να λειτουργεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα και να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική λαμπαδιδρομία που γίνεται δεν κοστίζει ούτε μία δραχμή στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Είναι όλα χορηγίες, ευγενικές χορηγίες της Μεσεντές, της Πετρογκάζ και άλλων λοιπόν χορηγών, οι οποίοι διέθεσαν ό,τι είχαν για να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα στους δύσκολους καιρούς που δεν πρέπει να σπαταλάμε χρήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή της φλόγας. Ένας ο Ρώδος, μία στα αυτοί μας εδώ και άλλα στα αυτοί μας.